Στη διάθεση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Μαγνησίας βρίσκονται όλα τα στοιχεία σχετικά με την ανώνυμη καταγγελία για παράνομη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από εργοστάσιο της δεύτερης βιομηχανικής περιοχής στο Βελεστίνο. Η καταγγελία έφτασε στην νομαρχία παραμονές πρωτοχρονιάς και αμέσως οι υπηρεσίες της Διευθύνσεως Περιβάλλοντος κινητοποιήθηκαν ώστε να διαπιστωθεί αν ευσταθούν τα όσα ιδιαίτερα σοβαρά αναφέρονται στο σχετικό κείμενο. Η καταγγελία αναφέρεται σε μία ποσότητα βαρελιών με επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία έφυγαν με όχι τον νόμιμο τρόπο και τον ασφαλή περιβαλλοντικά. Στο χώρο του εργοστασίου υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συγκεντρωμένη μεγάλη ποσότητα αποβλήτων, τα οποία μας είπαν ότι συγκεντρώνουν εκεί, ώστε να μαζευτεί μια ικανή ποσότητα και να γίνει η μεταφορά τους από διαπιστευμένη εταιρεία. Σύμφωνα με την ανώνυμη καταγγελία, μεγάλες ποσότητες τοξικών υλικών μεταφέρονται παράνομα από το εργοστάσιο προς άγνωστη κατεύθυνση με φορτηγά αυτοκίνητα που είναι αμφίβολα αν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Μεθαύριο, η αρμόδια αντινομάρχη θα δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση. Όπως τόνισε σήμερα η κυρία Οικονόμου, το ζητούμενο είναι αν ευσταθούν οι ισχυρισμοί της εταιρείας ότι οι υφιστάμενες ποσότητες αποβλήτων αντιστοιχούν στην πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε και βέβαια αν υπάρχουν μέσα στο εργοστάσιο σε συγκεκριμένο αποθηκευτικό χώρο τα απόβλητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί η καταγγελία αφορούσε και άλλα στοιχεία, τα οποία εμείς, επειδή αφορούσαν εργασιακά θέματα, τη διαβιβάσαμε στην επιθεώρηση εργασίας. Από την πλευρά της νομαρχίας ενδιαφέρει το κομμάτι των αποβλήτων. Είμαστε λοιπόν στη φάση της συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων, προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε την παραβολή και να δούμε πόσα βαρέλια, πόσο ήταν αυτό το υλικό των επικίνδυνων αποβλήτων, τι ποσότητες και πόσο έμεινε στο εργοστάσιο ή έχει φύγει και με ποιον τρόπο.